Καλημέρα! Τετάρτη σήμερα, 29 Απριλίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωινό vlog που έχει τον εφάνταστο τίτλο «Ζητείτε επιγόντος γαμπρός». Ναι, έχει αυτό το τίτλο αυτό το βίντεο, ετοιμαστείτε. Αγαπητή Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα φίλοι. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τα υπέροχα βίντεο που ανεβάζεις και τον πάντα to the point σχολιασμό που κάνεις. To the point σημαίνει εύστοχο σχολιασμό. Πραγματικά νιώθω ότι έχει καταφέρει να σε νιώθουμε σαν μια πολύ καλή μα φίλη και να σε εμπιστευόμαστε σαν δικό μα άνθρωπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ειδικά για μένα έχει πολύ σημασία, πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί εδώ και λίγα χρόνια που έχω μετακομίσει μόνη μου και εργάζομαι στο εξωτερικό, χρειάζομαι παρέα. Σου στέλνω αυτό το mail με την ελπίδα να γίνει vlog στο κανάλι σου στο YouTube. Έγινε, γίνεται, έξι μήνες μετά ώστε να βοηθηθώ και εγώ αλλά και πολλά άλλα άτομα που τους απασχολεί αυτό το θέμα. Το δικό μου εντός εγωγικών πρόβλημα, λοιπόν, είναι το τετριμένο. Εγώ πότε θα βρω ένα καλό παιδί να παντρευτώ και να νοικοκυρευτώ? Εγώ πότε θα βρω άνδρα? Νομίζω ότι είναι περισσότερο μια πεποίθηση που επιβάλλεται από την κοινωνία και την οικογένεια. Ας μην μιλήσω για τη μητέρα μου που σε κάθε ευκαιρία εκφράζει με τρόπο βέβαια, πόσο θέλει να βρω κάποιον και να κάνω οικογένεια, ξεχνώντας ότι και εμένα με πληγώνει το γεγονός ότι ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Πω πω πόσα σφάλματα λογικά βρίσκω σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την πρόταση και στην έκφραση την επόμενη ως γνωστό στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σχοινή. Κορίτσι μου, δεν καταφέρνεις να παντρευτείς και δεν εξαρτάται από το χέρι σου να παντρευτείς. Και γιατί πληγώνεσαι από το γεγονός ότι είσαι μόλις 28 ετών. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι μόλις 28, αλλά δυστυχώς όσο πλησιάζει τα 30, είσαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο εσύ που έχεις, μόνο οι γύρω σου που έχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις, αλλά όχι και εσύ. Πώς γράφεις έτσι, λες. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι μόλις 28, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς, Όσο πλησιάζει στα 30, σιγά σιγά πληθαίνουν οι φωνέ από συγγενείς και φίλου. Άντε να βρει και εσύ ένα καλό παιδί, δεν είσαι και μικρή και άλλα τέτοια κλασικά εικονογραφημένα. Σε αυτά τα κλασικά εικονογραφημένα, η γνώμη μου είναι να απαντάμε με μια εξίσου ε, 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 εκνευριστική ερώτηση. Δηλαδή, όπως είναι εκνευριστικό να μας ρωτάνε, άντε να βρεις και εσύ ένα καλό παιδί, ή δεν είσαι και μικρή, να μας λένε αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε άντε πότε θα πεθάνεις κι εσύ, δεν είσαι και μικρός, δεν είσαι και μικρή. Θα τους αρέσει να τους ρωτήσουν κάτι τέτοιο. γιατί ρωτάνε μα το αντίστοιχο ή εσένα το αντίστοιχο. Ω αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αισθάνομαι πολύ συχνά άσχημα που είμαι 28 και δεν έχω κάνει ούτε μια σχέση της προκοπής, η μακροβιότερη ήταν τρει μήνες μόνο, Μήπω αντί να νιώθει άσχημα που δεν έχει κάνει ούτε μια σχέση τη προκοπή, να νιώθει όμορφα που έχει τελειώσει κάποιε σχέσει προτού σου ρουφίξουν το αίμα και σε αφήσουν με πληγέ και τραύματα. Έχω αρχίσει και ψυχοθεραπεία του τελευταίου μήνε προκειμένου να βελτιώσω τη σχέση μου με τον εαυτό μου και να μην χάσω άλλε ευκαιρίε. Αχ, αυτό το χάνω ευκαιρίε, ρε κόρη. Με παιδιά που όντω άξιζαν, αλλά επειδή εγώ δεν είχα την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, δεν μπορούσα να επιδιώξω με αξιώσεις να γίνει κάτι με αυτούς. Όταν δεν είσαι ανοιχτή και χαλαρή να προβάλλεις την προσωπικότητα σου γιατί ντρέπεσαι, πώς μπορεί και ο άλλος να καταλάβει με τι έχει να κάνει. Και για να επα... επαναδιατυπώσω καλύτερα και τον τίτλο που έβαλα στην αρχή, περισσότερο ζητείται ένα σύντροφο ζωής, αλλά μέχρι τότε Πώς μπορώ να διαχειριστώ το κενό στην καρδιά μου, στη ψυχή μου και στο σπίτι μου. Το σπίτι το βάζεις εισαγωγικά, ναι, στο home. Σε ευχαριστώ πολύ Θέκλα που με άκουσες, εύχομαι καλή συνέχεια ε, σε σένα και σε όλη την παρέα. Και προτού σου απαντήσω θα διαβάσω και το update. Καλημέρα αγαπητή μου Θέκλα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και χρόνια πολλά σε σένα και όλη την παρέα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που θα γίνει το mail μου vlog από τη στιγμή που σου έχω υποσχεθεί από τον Νοέμβριο που το έστειλε πώ θα γίνει η vlog, γίνεται. Τόσο καιρό έβλεπα ενδιαφέρουσε ιστορίε άλλων ανθρώπων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσω και τη δική σου γνώμη για τη δική μου ιστορία. Το feedback για ανατροφοδότηση που έχω μετά από πέντε μήνες δίνει εν πολύ στη, την, απάντηση τη δική μου, υποθέτω και τη δική σου στο mail μου. Μετά από αρκετό καιρό που ήμουν στο Tinder και μιλούσα με διάφορους, Ήρθε μάλλον η τύχη και κάπως μου έδειξε το δρόμο. Ένας από αυτούς που μιλούσα ήταν Έλληνας και κατά το συνάντησα σε ένα ελληνικό σύλλογο που πήγαινα. Εν πάση περιπτώσει βγήκαμε και για να μην στα πολυλογοθέκλα είμαστε μαζί από τότε και καραντινιαστήκαμε και μαζί, που είναι μεγάλο crash test για μια νέα σχέση, να πεις, ναι όντως. είναι crash test, είναι δοκιμή πολύ ισχυρή και περνάμε πολύ όμορφα. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε τρελά ερωτευμένοι, αλλά υπάρχει σεβασμός σε μεγάλο βαθμό. Είναι η πρώτη μου σχέση τόσο μακροχρόνια και η πρώτη φορά που κατά κάποιον τρόπο συζώ με κάποιον. Νιώθω ότι παίρνω πολλά από αυτή την εμπειρία, εξελίσσομαι και έχω αλλάξει και τρόπο σκέψης. Δεν έχω μέσα μου πλέον τη φωνή, κυρίως της μητέρας μου, ότι πρέπει επιγόντως να βρεις ένα καλό παιδί να Επιτέλους, έλεος! Αφήσ, αφήστε που και η μητέρα μου πλέον έχει αλλάξει και μου λέει σημασία έχει να περνάτε καλά. Τέλος πάντων, ίσως τελικά μετά από αυτό το διάστημα, ήρθε η ώρα να απαντήσω και εγώ στον εαυτό μου, αλλά και σε όλους αυτούς που περιμένουν να βρουν τον έρωτα της ζωής τους, ότι σημασία έχει να περνάνε καλά, να κάνουν αυτό που τους αρέσει, να ζήσουν εν τέλει και ο έρωτα θα έρθει την κατάλληλη στιγμή και με αυτό που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ Θέκλα μου. Θα περιμένω με ανυπομονησία να δω το vlog μου. Να είσαι καλά και εσύ και όμορφη οικογένεια σου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε έτσι η ζωή, αλλά από αρχές Νοεμβρίου που μου στείλε η φίλη το email, όπως ακούσατε και εσείς το update, μέχρι τώρα που είναι τέλη Απριλίου που γίνεται το vlog, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει μπει σε μια σχέση. Έχει κάνει γνωριμία από το Tinder, που το Tinder είναι ένα site γνωριμιών που στην Ελλάδα κυρίως χρησιμοποιείται για γνωριμίες του ενός απογεύματος ή της μιας βραδιάς. Έχω ακούσει όμως και από άλλες Ελληνίδες που ζουν στο εξωτερικό ότι σε άλλες χώρες εμ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Tinder και για γνωριμίες που να οδηγήσουν σε κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο. Ούτω ή άλλως είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο το διαδίκτυο, ένα μέσο είναι το Tinder. Και... Εμ, έχει γνωρίσει αυτόν τον τύπο. Αυτό είναι επίση Έλληνα. Έχουν βρεθεί από κοντά σε ένα περιβάλλον ασφαλέ, σε ένα ελληνικό σύλλογο που πήγαινε μαζί. Έχουν ξεκινήσει τη σχέση του και φαίνεται ότι πάει καλά η σχέση τη. Εγώ, φίλε Νάδα, θα σου πω το γεγονό πω δεν είσαι τρελά ερωτευμένη, Είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει πέσει με τα μούτρα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια έντονη ψυχοπαθολογία που να μοιράζεστε με το σύντροφο σου και η οποία να οδηγήσει σε ένα έντονο έρωτα. Αυτή η πολύ απότομη και ξαφνική έρωτες, η, ο έρωτας με την πρώτη ματιά, το love at first sight που λένε στα αγγλικά, για μένα είναι, οι κεραυνοβόλοι έρωτες που λέμε στα ελληνικά, για μένα είναι ανησυχητικοί. Είναι ανησυχητικό να νιώσεις πολλά και πολύ νωρίς και πολύ έντονα για το σύντροφό σου, χωρίς να το γνωρίσεις καλά-καλά. Η ερωτική αγάπη δυνατή έρχεται μέσα από τη γνωριμία ενός ζευγαριού, έρχεται μέσα από τα κοινά βιώματα και έρχεται μέσα από τη συμβατότητα που έχει ένα ζευγάρι. Όντω είναι μεγάλο crash test, είναι ισχυρή δοκιμασία για μια σχέση ότι καραντινιαστήκατε μαζί ε, και ό,τι ήταν να βγει θα έβγαινε. Δηλαδή αν, έβγαινε, αν υπήρχε κάποια μεγάλη διαφωνία στον τρόπο ζωής, στον τρόπο λειτουργία σα μέσα στο ζευγάρι, θα φαινόταν αυτό το πράγμα και εύχομαι να πάει καλά η σχέση σου. Τώρα που επιτέλου, για σένα το λέω το επιτέλου, εγώ δεν θα έλεγα επιτέλου την ηλικία των 28, το λέω για σένα όμω. Γιατί θεωρώ ότι η ηλικία των 28 είναι μια πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Είναι πολύ μικρή μια γυναίκα στα 28 ή ένα άνδρα στα 28 να νιώθει ότι έχει χάσει πράγματα από τη ζωή του επειδή ακόμη δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει αραβωνιαστεί και να ψάχνει επιγόντω γαμπρό ή να ψάχνει ένα άνδρα, επιγόντω νύφη ή επιγόντω γαμπρό μπορεί να ψάχνει και ένα άνδρα. Είπαμε ότι είμαστε ένα κανάλι που δεχόμαστε όλε τι εκφάνσει τη φύση. Λοιπόν, στα 28 είναι πολύ νέο ένα άνθρωπο για να έχει πάρει σοβαρέ αποφάσει για τη ζωή του που να επηρεάζουν το υπόλοιπο τη ζωή του, όπω ο γάμο ή η συγκατοίκηση ή ε, σχέση ζωή. Μπορεί τα 28 να βρει τον ανθρώπο σου, αλλά δεν τον έχει βρει μέχρι τα 28, δεν χάθηκε ο κόσμο, δεν έχει πέσει ζάχαρη μέσα στο νερό, δεν έχει καταστραφεί, δεν είσαι κρεμασμένη ώστε να μην πρέπει να μιλάνε για σκηνή στο σπίτι σου και επίσης, επίσης, αυτό το λέω σε όλες τις κοπέλες και σε όλα τα αγόρια και σε όλους τους, νεαρούς άνδρες εκεί έξω. Σταματήστε να ακούτε τι σας λένε οι γονείς σας, οι θιάδες σας, οι συγγενείς, οι γνωστοί, οι φίλοι και οι εχθροί. Ο καθένας θα πει το κοντό του και το μακρύ του και θα το πει με βάση τον εαυτό του. Ο καθένας που σας συμβουλεύει, σας συμβουλεύει με βάση τον εαυτό του. Και ειδικά οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, αυτοί που από μόνοι τους κουρδίζονται και από μόνοι τους πάνε να συμβουλεύσουν τους άλλους. Είναι πολύ διαφορετικό να πας σε ένα ψυχολόγο, να συζητήσεις μαζί του, να πάρει το ιστορικό σου και να ζητήσεις συμβουλευτική κατά κάποιον τρόπο και να σου πει μια γνώμη και πολύ διαφορετικό να έρχεται ο κάθε ακάλεστος που δεν τον έχεις ρωτήσει, που δεν έχεις ζητήσει τη γνώμη του, να σου λέει αν είναι αργά και αν είναι γρήγορα και πότε θα βρεις και αυτές που δεν βρήκε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επίσης το βλέπεις τώρα και εσύ στην πράξη ότι όταν μπει μέσα στο χορό, Όπω είσαι εσύ τώρα σε μια σχέση που είναι σχεδόν συγκατοίκηση, αντιλαμβάνεσαι ότι η σημασία τη ζωή δεν βρίσκεται στην ταμπέλα και δεν βρίσκεται στο πέτυχα να βρω άντρα ή πέτυχα να βρω γυναίκα. Βρίσκεται στο ζω και ζω την καθημερινή ημέρα σαν να είναι μοναδική, που όντω η κάθε μέρα είναι μοναδική και ανεπίστρεπτη, ανεπανάληπτη και ανεπίστρεπτη. Η κάθε μέρα της ζωής μας είναι πολύ ουσιαστική και είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρόνο, να κλαίμε για κάτι που στην ουσία δεν έχουμε χάσει. Ε, π.χ. να κλαίω γιατί ακόμη δεν έχω καταφέρει να βρω άντρα ή δεν έχω καταφέρει να βρω γαμπρό ή δεν έχω καταφέρει να κάνω σχέση. Το γεγονός ότι εσύ μέχρι τα 28 σου η μακροβιότερη σχέση που είχες κράτησε τρει μήνες δεν είναι ενδεικτικό του αν κάνει για σχέση ή όχι. Το πιο πιθανό να ήσουν παρατηρητικοί και όταν έβλεπε τα αρνητικά σημάδια να σηκωνώσουν και να φεύγει, ώστε να μην περνούσε την ταλαιπωρία του να είσαι σε μια σχέση που να μην είναι καλή για σένα. Τώρα που είσαι στη σχέση σου, ζήσε τη, βίωσε τη, με τα μάτια ανοιχτά. Αν πάει καλά, από μόνη τη θα πάει καλά και από μόνη τη θα προχωρήσει και θα οριστικοποιηθεί. Αν δεν έχει ε, μακρόχρονη συνέχεια, θα έχει το πολύ σπουδαίο μάθημα. Ότι έχει αγαπήσει, έχει αγαπηθεί και έχει μάθει πράγματα. Και η ζωή συνεχίζεται. Είσαι 28, το πιο πιθανό να ζει ακόμη 60 χρόνια. Ο, το προσδόκιμο ζωή ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρό, δεν κατεβαίνει. Κύριε, λέει, τα 28 ώρα λέει, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή, όταν τη λένε για να παντρευτεί. Κύριε, λέει, σογκόρι, σύνελθε. Καλημέρα.